Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 21η ημέρα των βομβαρδισμών στην Ουκρανία. Στα 3 εκατομμύρια ενέρχονται οι πρόσφυγες. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Κίεβου και Μόσχας. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ, όπως μεταδίδουν Reuters και Nexta. Επιφυλακτική ως προς το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι πρέπει να σταματήσουν το Ρώσο πρόεδρο πάση θυσία. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο απευθύνει μέσω τηλεοπτικού κυκλώματος ο Ουκρανός πρόεδρος μήνυμα Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μέρος στην κοινή σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η απάντηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία είναι ταχεία και ενιαία, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιανς Στόλτεμπεργκ. Προσθέτει επίσης ότι εκατοντάδες χιλιάδες δυνάμεις του ΝΑΤΟ ότι βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Στο Κίεβο χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος, ο Τσέχος Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Ο Αντιπρόεδρος της Πολωνικής Κυβέρνησης δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου στο Κίεβο ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί διεθνής ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Ισχυρός σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Ηράκλειο 4:20 τα ξημερώματα με επίκεντρο 48,7 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου στην Άρβη και με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και χρεώνεται από την αστυνομία με 16 περιπτώσεις κλοπών διαρρήξεων σε σπίτια και λία τα 100.000 ευρώ περίπου. Συνελήφθησαν 4 Έλληνες. Ταυτοποιήθηκε ένας ακόμα Έλληνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και εγκληματική ομάδα και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Συνελήφθη Έλληνα στο Δήμο Μηνοαπαιδιάδος, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων πυροτεχνημάτων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πολεμικό όπλο, κροτίδες και φυσίγγια. Συγκεκριμένα, ένα πολεμικό όπλο, 4 κυνηγετικά, 16 κροτίδες, 295 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, όπως επίσης και 2 φυσιγγιοθήκες. Επίσης, σε βάρος μιας γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Ολοσχερός καεί και καμπίνα απορριμματοφόρου τα ξημερώματα στον Κρουσόνα Ηρακλείου. Η φωτιά ξέσπασε 2:45 συγκεκριμένα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν 2 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής με 5 υπαλλήλους. Σοκάρουν τα στοιχεία που παραθέτει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για τους βιασμούς ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου. Μιλάει για ένα βιασμό κάθε 3 ημέρες στην Ελλάδα, με το 92% των περιστατικών να μην δηλώνεται στις αρχές. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πράξεις βιασμού προέρχονται από το οικογενειακό και συντροφικό περιβάλλον του θύματος σε ποσοστό 84%. 24χρονη στο Ρέθυμνο κατήγγειλε ένα 34χρονο ινδικής καταγωγής για ασέλγεια σε βάρος της, καθώς όπως ισχυρίστηκε την θόπευση ενώ περπατούσε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήδη εμφανίζεται υποχρεωτικά μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει, κατηγορούμενος για παρόμοιες υποθέσεις. Στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε ένα δικαστή πατέρας, ο οποίος φέρεται πως κακοποιούσε σεξουαλικά 4 ανήλικα κορίτσια που ήταν φίλες των παιδιών του. Κατηγορείται για βιασμό, τετελεσμένο και σε απόπειρα, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για κατάχρηση ανηλίκων κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Η ποινική δίωξη κινήθηκε με την έγκληση που υπέβαλε μητέρα ανήλικη στην αστυνομία το Σεπτέμβριο του 2020. Νέο κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους δυνατούς βόρειους ανέμους, τα χιόνια και τις βροχές αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά από αύριο το απόγευμα τη χώρα μας, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε στον 984. Η διάρκεια του προσδιορίζεται κοντά στη μία εβδομάδα. Μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι και η Κρήτη. Ύψιλος και χθες ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Κρήτη κορονοϊού με 2.248 νέες μολύνσεις. Οι 1.200 εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο, οι 214 στο Λασίθι, οι 344 στο Ρέθυμνο και οι 490 στα Χανιά. 50 οι ασθενείς που έχασαν την ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από τις επιπλοκές της νόσου. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 26.686
6 θάνατοι. Αγανάκτηση προκαλεί το νέο έγγραφο του ΕΟΔΗ που ήρθε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το οποίο περίπου 7 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID πέθαναν εκτός ΜΕΘ στη διάρκεια της πανδημίας. Στο έγγραφο που έχει την υπογραφή του Προέδρου του ΕΟΔΗ, Θεοκλή Ζαούτη, και έχει θέμα απάντηση σε επίκαιρη επερώτηση. Σημειώνεται ότι συνολικά από την αρχή της πανδημίας έως και 1/3 έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ 16.519 εντός και εκτός νοσοκομείου. Τη συμμετοχή για νοσήλια και για ασθενοφόρο που κλήθηκε να πληρώσει το οικογενειακό περιβάλλον ασθενούς που μεταφέρθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε ιδιωτική κλινική ΜΕΘ του Ηρακλείου λόγω πληρότητας των κλινών ΜΕΘ non-COVID των δημόσιων νοσοκομείων του νομού, καταγγείλει σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η ασθενής διακομίστηκε στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού, όπως αναφέρει, 25 Φεβρουαρίου σε σοβαρή κατάσταση. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ non-COVID σε Πανεπιστημιακό και Βενιζέλιο. 26 του μήνα προτάθηκε στην οικογένεια η μεταφορά της ασθενούς σε ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου, προκειμένου να μην νοσηλευθεί διασωληνωμένη σε κοινό θάλαμο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εκτός ΜΕΘ. Οι συγγενείς επιβαρύνθηκαν με συμμετοχή, λέει το Σωματείο των Εργαζομένων στα νοσήλια, 332,12 ευρώ, με την ενοικίαση ασθενοφόρου για την επαναφορά στο Πανεπιστημιακό μετά το εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική 50 ευρώ, με την αμοιβή του συνοδού νοσηλευτή στο ασθενοφόρο 20 ευρώ, ακόμα και με αγορά αντιβιωτικού από το Πανεπιστημιακό 9,5 ευρώ. Συνολικά δηλαδή κλήθηκαν, λέει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να πληρώσουν 411,62 ευρώ. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί η στήριξη πολιτών με επιδότηση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μίλησε χθες για παρέμβαση στα καύσιμα, ώστε εκείνος που θα πηγαίνει στο πρατήριο να πληρώνει σε τιμή μικρότερη από αυτή που αναγράφεται στην αλεία. Τηλεοπτικό μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα αναμένεται και εξειδίκευση των μέτρων αύριο 5η. Ο Σύνδεσμος Πολιτών Πετρελοειδών του Νομού Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, επισημένοντας ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά είναι χαοτική λόγω των καθημερινών και ακραίων διακυμάνσεων που επήλθαν στα καύσιμα. Υπέρ της λήψης στοχευμένων και όχι οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας, στάχθηκε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού Φραγκίσκος Κουτεντάκης κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης για την πορεία της οικονομίας το 4ο τρίμηνο του 2021. Σε τρεις άξονες θα κινηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βλάντης Ντομπρόφσκης, μετά τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Εισοδηματική στήριξη νοικοκυριών, στοχευμένη υποστήριξη πληγισών επιχειρήσεων και μέτρα για την ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ο Ηλίας Κονοφάγος, μιλώντας στον 984 σήμερα, κρούει τον κόδωνα του επικίνδυνου στο πολιτικό σύστημα της χώρας για να βγει από τον ενεργειακό λίθαργο, όπως αναφέρει, και να προχωρήσει στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της χώρας. Όπως είπε, η δήλωση του Έλληνα υπέξ για ένα Αιγαίο χωρίς γεωτρήσεις είναι περιττή. Εκεί δεν υπάρχουν κοιτάσματα. Όλοι ξέρουν που βρίσκονται και απλά την ώρα που στη Βόρεια Ευρώπη αναζητούν ξανά εξ ανάγκης για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, ακόμα και την εκτεταμένη επιστροφή στο Λιγνίτη, εμείς επιμένουμε, προσθέτει, σε ένα ανεξήγητο ενεργειακό λιθαργό. Οι πραγματικά ωφελημένοι από αυτή την απραξία, προσθέτει, είναι η εισαγωγή στη χώρα φυσικού αερίου και μάλιστα στις σημερινές υπέρογγες τιμές. Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το νέο έμφυα που θα ισχύσει από φέτος και περιλαμβάνει σειρά αλλαγών. Ο συνολικός φόρος θα είναι μειωμένος κατά 354 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο σε σχέση με το 2021, ενώ 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενους θα πληρώσουν λιγότερο έμφυα σε σχέση με αυτό που πλήρωσαν πέρυσι. Ο νέος φόρος θα πληρωθεί σε 10 ισόπουσες μηνιαίες δόσεις. Πραγματική Λερναία Ιδρά αποδεικνύεται ως συμπληρωματική φόρος των φυσικών προσώπων, αφού κόβοντας υποτίθεται το κεφάλι του με τη δήθεν κατάργησή του, ξεφυτρώνουν δύο νέες μορφές προσάυξησης του φόρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της υπομιδά.
την πάγια θέση τους υπέρ της ελεύθερης επιλογής γιατρού από τον ασθενή, τονίζουν οι εκπρόσωποι του ιατρικού προσωπικού της χώρας με αφορμή την παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας στα νοπλεύρη των βασικών αξώνων της νέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κυρίως της εφαρμογής του προσωπικού θεράποντος ιατρού και του συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις, ιατρικές πράξεις και δευτεροβάθμια, τρίτοβάθμια περίθαλψη. Κατά 13,34% μειωμένος ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ, σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος του Σωματείου, όταν στα νοσοκομεία λόγω οικονομικών προβλημάτων προσφεύγουν όλο και περισσότεροι πολίτες. Απεργούν σήμερα οι οικοδόμοι διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μεροκάματα και μισθούς. Ο κλάδος των οικοδόμων υπενθυμίζεται ότι είναι ένας από τους πλέον πληγέντες από την αρχή της οικονομικής κρίσης, καθώς προμνημονίων αριθμούσε σε 332.000 οικοδόμους πανελλαδικά, χωρίς τα συναφή επαγγέλματα, ενώ σήμερα η δυναμική του ανέρχεται σε 32.000. Θα αποκατασταθεί η αδικία για την Κρήτη μέσω του εξοικονομώ. Απαντώντας στον Βασίλη Κεγκέρογλου, ο Κώστας Κρέκας δεσμεύθηκε για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για το νησί, ώστε να ενταχθούν όλες οι αιτήσεις. Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι συνολικά έχουν κατατεθεί 3.423 αιτήσεις. Στο Ηράκλειο 1.744, 625 στο Ρέθυμνο, στα Χανιά 936 και στο Λασίθι 118. Την νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου έδωσε χθες ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου, πρόδρομος Ξενάκης, το Σάββατο η ενθρόνησή του. Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη σε Ρέθυμνο και Χανιά 17-18 Μαρτίου. Θα επισκεφθεί το Ρέθυμνο σε διάφορα πολιτιστικά σημεία της παλιάς πόλης, το Δημαρχείο όπως επίσης και το Δημαρχείο Χανίων. Την Παρασκευή ο Υπουργός θα μεταβεί στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και σε υποεξέλιξη έργα των υπηρεσιών του Υπουργείου. Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά χαμηλότερη έναντι του 2019, είναι η επιβατική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, τα οποία διαχειρίζεται η Fraport Greece. Ελλάδα και η Ισπανία συναγωνίζονται για την πρώτη θέση της λίστας των χωρών που προτιμούν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επί του παρόντος η Ισπανία προηγείται. Ωστόσο, σε επίπεδο επιμέρους προορισμών, η Κρήτη έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση. Μεγάλη ζημιά στα ξενοδοχεία από τις μαζικές ακυρώσεις σχολικών εκδρομών στην περιοχή των Μετεώρων εξαιτίας του πολέμου. Οι ξενοδόχοι περίμεναν σχολεία τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. 50.000 διανυκτερεύσεις χάθηκαν με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, ο Μοντρεκάλων, να κάνει λόγο για πολύ μεγάλη ζημιά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρέπει να είναι αφορμή να ξεχαστεί η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν, όπου η προσοχή και οι πόροι είναι απαραίτητοι, δήλωσε από την Καμπούλ ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τη 10η δοκιμή πυράβλου από την αρχή του χρόνου έκανε η Βόρεια Κορέα και σύμφωνα με τη Νότια Κορέα, κατά τα φαινόμενα ήταν αποτυχημένη. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Την παρουσία τους στα προημιτελικά του Champions League εξασφάλισαν Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπενφίκα με σπουδαίες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Manchester United και Άγιαξ αντίστοιχα. Σε Ιταλία και Γαλλία κρίνονται απόψε τα τελευταία εισιτήρια για τους 8 του Champions League με τα παιχνίδια Juventus Villarreal και Lille Chelsea. 984. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός για σήμερα, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ έως τους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Σφακιανάκης. Καλό μεσημέρι.